Το βραβείο ευκράνει τη Μαριλένα Λασκαρίδη για την αριστεία στον ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρρωγή στην ναυτική κληρονομιά και παράδοση, απονέμεται φέτος στην Ελένη Γερουλάνου. Τι να πρωτοπώ για την Ελένη Γερουλάνου. Φοβάμαι πως είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να πω, όχι γιατί είναι πολλά τα χρόνια που τη γνωρίζω και συνεργάζομαι μαζί της, αλλά γιατί είναι πολλά τα επίθετα που τη χαρακτηρίζουν. Ελένη Γερουλάνου. Αν έπρεπε να βάλω το όνομά της στη μέση ενός κύκλου για να συνδέσω σκέψεις και έννοιες, η πρώτη λέξη που θα μου ερχόταν στο μυαλό θα ήταν σίγουρα η προσφορά. Μία έμφυτη αρετή της Ελένης, μία ανιδιοτέλεια με κοινωνικό πρόσημο που στην περίπτωσή της μετριέται, καθώς υπολογίζεται σε 1.000.000 βιβλία και σε 10 συνεχόμενα χρόνια εθελοντισμού χωρίς σύνορα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το Library for All έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερο από 1.000.000 βιβλία που έφτασαν σε σχεδόν 9.000 σχολεία, δομές, νοσοκομεία και βιβλιοθήκες. Αλλά ως μόνο, το Library for All έχει καταφέρει να περάσει τα ελληνικά σύνορα στέλνοντας βιβλία σε σχολεία του εξωτερικού, ακόμα και σε δομές. Δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους από 400.000 μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Πολλά μπορεί να πει κανείς για την Ελένη Γερουλάνου και το έργο της. Παλέμαχη νηπιαγωγός, έμπειρη συγγραφέας και η ψυχή του Library for All που φέτος εσείως έκλεισε τα 10 χρόνια. Μην ξεχνάμε βέβαια πως η Ελένη Γερουλάνου δεν είναι απλά ένας άνθρωπος πίσω από το Library for All. Είναι γυναίκα, σύζυγος, μητέρα τριών παιδιών, συγγραφέας, νηπιαγωγός και διεύθυνε για χρόνια ένα πολύ μεγάλο νηπιαγωγείο. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια προσωπικότητα που ναι, μεν είναι ευαίσθητη, αλλά είναι και πολύ δυναμική. Αν τώρα έπρεπε να βάλω μια δεύτερη λέξη δίπλα στην προσφορά, αυτή θα ήταν η λέξη ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση συνδέεται μεν με τον αυθεντικό χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Ελένης, τροφοδοτείται όμως βαθιά από την μακρόχρονη εμπειρία της στο πεδίο της σχολικής τάξης, που την έχει πρικίσει με την ικανότητα να αντιλαμβάνεται την ανάγκη για τα βιβλία και να ταυτίζεται συναισθηματικά με το δικαίωμα κάθε παιδιού στη φιλαναγνωσία και στην αναγνωστική απόλαυση. Θα σας μιλήσω για μια πλευρά της Ελένης που δεν τη βλέπει συχνά ο κόσμος, τη θυμωμένη της πλευρά. Αυτή για την οποία δεν μιλάει ποτέ κανείς. Ναι, η Ελένη Γερουλάνου θυμώνει όταν βλέπει πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι ή φορείς που δεν καταλαβαίνουν την ουσία του παιχνιδιού, τη χαρά που προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου, την απόλαυση που υπάρχει σε μια επίσκεψη στη φύση ή σε ένα μουσείο, τη δύναμη που έχει η εκπαίδευση. Όταν όλα αυτά που προασπίζεται και υποστηρίζει δεν έχουν αντίκτυπο, τότε θυμώνει. Αλλά αυτός ο θυμός την πεισμώνει και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα, όχι με γυνάτη, αλλά με επιμονή, επιχειρήματα και με το χάρισμα που έχει να παρασύρει τους άλλους σε ό,τι ωραίο ετοιμάζει. Γιατί όσοι είμαστε κοντά της, ξέρουμε πως η Ελένη με το γέλιο, την ευγένεια, το θυμό που τελικά μετατρέπει σε πείσμα, κάνει τον κόσμο καλύτερο. Η Ελένη Γερουλάνου πρεσβεύει για μας τις δύο σημαντικές αρχές που μας δίδαξε η μητέρα μας. Η πρώτη είναι η αθόρυβη προσφορά, η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη με τον οποίο απλόχερα ανοίγει την καρδιά της στους άλλους. Και τέλος, η Ελένη Γερουλάνου, όπως και η μητέρα μας, είναι ταγμένη στα παιδιά, στα βιβλία και στο να φτάσει η γνώση από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, ακόμα και εκεί που υπάρχει ένας και μοναδικός μαθητής.